απόψεις. Διονύση, λόγος σε σένα. Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ την ΕΝΘΕ πραγματικά για την ωραία πρωτοβουλία να οργανώσει αυτό το... το ωραίο αυτό σεμινάριο που νομίζω είναι και μια τεχνική και γενικά η αυτή ενασχόληση με τον υπεζοκότα, κάτι που ξεχωρίζει τον πνευμονολόγο από τις άλλες ειδικότητες και είναι κάτι για τον οποίο θα μας ψάξει ο παθολόγος. Τώρα δύο-τρία σχόλια που ήθελα να κάνω και με βάση αυτά που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Νομίζω ότι η θωρακοσκόπηση, αυτό που επισήμανε και ο Σταύρος, ότι η βασική της αντένδειξη είναι όταν έχουμε πολύ συμπαγείς συμφύσεις μεταξύ σπλαχνικού και τυχωματικού υπεζοκότα και δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαχωρίσουμε τα δύο για να έχουμε χώρο να μπούμε μέσα στην υπεζοκοτική κοιλότητα. Αυτό είναι η βασική αντένδειξη, ας πούμε, και το βασικό πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, που εκεί μάλλον πρέπει να απευθυνθούμε σε ένα θωρακοχειρουργό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν πολλές κακοήθεις εγκιστομένες συλλογές. Είναι κάτι που πλέον στη βιβλιογραφία υπάρχει πλέον σαν οντότητα και υπάρχουν πλέον και μελέτες πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ένας άρρωστος με κακοήθη συλλογή μπορεί να έχει εγκιστώσεις, ενώ παλιότερα πιστεύαμε ότι συνήθως είναι ελεύθερες αυτές τις συλλογές. Οπότε και εκεί πάλι δημιουργείται ένα σχετικό πρόβλημα, ενδεχομένως και από την ίδια την νόσο και από τις επαναλαμβανόμενες θωρακοκεντήσεις. Και το ένα τρίτο έτσι, για την καθημερινή κλινική πράξη είναι ότι το PET είναι μια εξέταση σχετικά με κάποιες μετααναλύσεις που έχουν βγει, με χαμηλή ευαισθησιακή ειδικότητα όσον αφορά την κακοήθη πλευρίτιδα. Δηλαδή και ένα αρνητικό PET πάντοτε δεν σε καλύπτει δηλαδή, για μια πιθανή κακοήθη πλευρίτιδα. Οπότε πάλι θα πρέπει να καταλήξουμε στην βιοψία και όπως είπε και ο κύριος Βίτσας, ότι πλέον η ογκολογία είναι στην εποχή του ιστού. Δηλαδή, χωρίς μοριακό προφίλ του όγκου, δεν μπορεί να προχωρήσει ο ογκολόγος σε κάποια ειδική θεραπεία ή, τέλος πάντων, να επιλέξει το καλύτερο για τον ασθενή του. Θα σας δείξω, όχι πάρα πολλά, μερικά βίντεο, τα οποία είναι από περιστατικά της κλινικής. Τώρα αυτά είναι, δεν έχουμε, επειδή είναι μεγάλα βίντεο, δεν έχω κάνει μοντάζ. Θα τα προχωρήσουμε λίγο για να φτάσουμε στο σημείο που έχει αναρροφηθεί το υγρό. Γενικώς, όταν ξεκινάει κάποιος τη θωρακοσκόπηση, θα πρέπει να επιλέξει περιστατικά χωρίς συνοσηρότητες, νέους ασθενείς, περιστατικά με μεγάλες υπεζοκοτικές συλλογές. Αυτή είναι μια σπάνια περίπτωση ενός ασθενούς ο οποίος είχε μια μεταστατική κακοήθη πλευρίτιδα από μελάνωμα. Αυτός είχε ένα μελάνωμα το οποίο μάλλον πρέπει να ήταν αχρωματικό μελάνωμα στο πόδι. Πριν από 3-4 χρόνια ήρθε μετά με μια υπεζοκοτική συλλογή και αντικρίσαμε αυτό το πράγμα μέσα στον υπεζοκότα με αυτές τις βλάβες, ήταν κιόλας και συνάδελφος. Σπάνια περίπτωση, δηλαδή το μελάνωμα να δώσει μια κακοήθη υπεζοκοτική συλλογή. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις που είσαι εντελώς σίγουρος ότι αυτός ο άρρωστος έχει μια κακοήθη πλευρίτιδα, δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή και το περιγράφουν και οι οδηγίες και αυτή είναι, ας πούμε, και το μεγάλο πλεονέκτημα της θωρακοσκόπησης έναντι των κατευθυνόμενων βιοψιών, των ακτινολογικά κατευθυνόμενων βιοψιών, είναι ότι προχωράς κατευθείαν και στην πλευρόδεση. Δηλαδή, αφού πάρεις τις βιοψίες, σου αδειάσεις σχετικά σταδιακά το υγρό, δηλαδή προτιμούμε να αδειάζουμε, ξέρω εγώ, 1 λίτρο, 1,5 λίτρο, να περιμένουμε κάποια ώρα, ενδεχομένως να ανοίγουμε το τροκάρ να παίρνει αέρα μέσα ο υπεζοκότας, ώστε να μην έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις της υπεζοκοτικής πίεσης με το ενδεχόμενο του πνευμονικού ειδήματος από επανέκπτυξη, να έχουμε σχετικά μία σταδιακή επανέκπτυξη του πνεύμονα. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι πολλές φορές ένας άρρωστος μπορεί να έχει μια κακοήθη πλευρίτιδα και να έχει μια υποκείμενη ατελεκτασία. Οπότε, εκεί βλέπεις ότι ναι, μεν βλέπεις διηθήσεις στον υπεζοκότα, αλλά ο υποκείμενος πνεύμονας δεν εκτίσεται.
που και πάλι και σε αυτή η περίπτωση θα είναι μόνο διαγνωστική, δεν έχει ένδειξη ενδεχομένως. Δεν έχει ένδειξη να κάνεις πλευρώδη σε αυτή την περίπτωση, αν έχεις μια υποκείμενη ατελεκτασία. Και τώρα, αφού πάρουμε τις βιοψίες μας, βλέπετε οζύδια σειραίοντα, πολλαπλά, μεγάλα οζύδια, μάζες σχεδόν, οι οποίες σειραίουν, είναι εμφανές, δηλαδή ότι είναι μια κακοήθης πλευρίτιδα. Χρησιμοποιούμε, από ό,τι είδα και από την παρουσίαση του κυρίου Βίτσα, το ίδιο θωρακοσκόπιο. Είναι ένα θωρακοσκόπιο με τροκάρ 11 χιλιοστών, με διάμετρο του ίδιου του θωρακοσκοπίου στα 10 χιλιοστά, με κανάλι εργασίας που σου επιτρέπει να έχεις μονίμως το όργανο μέσα και να μπαινοβγάζεις τα εργαλεία σου μέσα από το κανάλι εργασίας. Είναι λίγο πιο δύσκολο στην είσοδο του τροκάρ σε σχέση με τα μικρότερα, που όσο ξέρω που χρησιμοποιούν στην Αλεξανδρούπολη ο κύριος Φρουδαράκης και ο κύριος Ανευλαβής, που είναι τα θωρακοσκόπια αυτά των 6-7 χιλιοστών, που σε αυτά μπαίνουν τα εργαλεία από πάνω. Αλλά χρειάζεται κάθε φορά που πρέπει να αλλάξεις εργαλείο να βγάλεις όλο το θωρακοσκόπιο και να... Και εδώ είναι η διαδικασία που, αφού έχουμε αδειάσει, προϋποθέτει δηλαδή η πλευρόδεση σε αυτές τις περιπτώσεις ότι πρέπει να είναι εντελώς στεγνός ο υπεζοκώτας, να βγάλεις όλη την ποσότητα του υγρού, και μετά υπάρχει ειδικό εργαλείο το οποίο συνδέεται με το πουάρ και γίνεται αυτή η πλευρόδεση με πουδράζ, ουσιαστικά, που διαφέρει από την πλευρόδεση με το ενεώρημα του ΤΑΛΚ, ότι... Τέλος πάντων, οι μελέτες, βέβαια, που έδειξε και ο Σταύρος, δείχνουν βέβαια ότι η αποτελεσματικότητα είναι παρόμοια. Πρακτικά στην κλινική, μόνο στις περιπτώσεις που έχουμε κάποιες αμφιβολίες ότι η συλλογή είναι ή δεν είναι κακοήθης, δεν κάνουμε πλευρόδηση σε αυτή την περίπτωση. Αφήνουμε το θωρακοσωλήνα στον άρρωστο, περιμένουμε έστω ένα προφορικό αποτέλεσμα και επειδή είπαμε ότι είναι και συγκρίσιμες σε αποτελεσματικότητα, ρίχνουμε το ΤΑΛΚ σαν ενεώρημα σε δεύτερο χρόνο από το θωρακοσωλήνα, στο θάλαμο δηλαδή. Εδώ βλέπετε τη Μεσολόβη. Εδώ πάλι ένα περιστατικό με μεσοθυλίωμα, με μεγάλες μάζες στον υπεζοκώτα. Εδώ είναι διηθημένος και ο τυχωματικός και ο σπλαχνικός υπεζοκώτας. Γενικά, στα τμήματα στα οποία γίνεται χρήση της θωρακοσκόπησης, αρχίζουν να ανεβαίνουν πολύ τα περιστατικά μεσοθυλιώματος. Ουσιαστικά, πολλά περιστατικά τα οποία πριν από την έλευση της θωρακοσκόπησης έμεναν αδιάγνωστα ή με ύποπτες κυταρολογικές βαφτίζονταν κακοήθεις πλευρίτιδες, αυξάνεται αρκετά η πιθανότητα, αυξάνεται η συχνότητα της διάγνωσης του μεσοθυλιώματος. Βλέπετε μεγάλες μάζες, χαμηλά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, εντάξει, εδώ τα πράγματα είναι πολύ εμφανή και πολύ εύκολα και πολύ ξεκάθαρα. Ένα άλλο δύσκολο στη θωρακοσκόπηση είναι η επισκόπηση όλης της πεζοκοτικής κοιλότητας. Αυτό πολλές φορές είναι πιο δύσκολο από τέτοιες περιπτώσεις που έχεις μπροστά σου τον όγκο, παίρνεις τις βιοψίες και τα πράγματα είναι εύκολα. Εδώ μπαίνει η λαβίδα μέσα. Τώρα εδώ και αυτό που είπε ο κύριος Βίτσας, ότι εδώ πρέπει να πάρουμε βιοψία πάνω στη βιοψία. Πολλές φορές ο επιφανειακός ιστός είτε καλύπτεται από εινώδη συνδετικό ιστό όγκος, είτε υπάρχουν νεκρώσεις, πρέπει να πάρεις βιοψία πάνω στη βιοψία για να είσαι σίγουρος ότι θα έχεις μία διάγνωση. Επίσης, το μεσοθυλίωμα, οι παθολογοανατόμοι ζητούν ότι πρέπει να έχουμε και κομμάτια του υποδόριου, των υποδόριων ιστών, για να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει διήθηση των υποδόριων ιστών από το νεόπλασμα. Γιατί πολλές φορές η καλοήθης μεσοθυλιακή υπερπλασία έχει τους ίδιους
άνοιξε στους χημικούς δείκτες με το μεσοθυλίωμα. Πάλι νομίζω και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχουμε ρίξει τάλκ. Και εδώ πολλά οζίδια. Είναι προφανής η διάγνωση της κακοήθους πλευρίτιδας. Ας πω, δεν θυμάμαι, ίσως να μην εκτισόταν ο πνεύμονας και γι' αυτό να μην ρίξαμε τάλκ. Τώρα, μία περίπτωση. Αυτή είναι μια περίπτωση φυματιώδους πλευρίτιδας. Αν δει κάποιος προσεκτικά από κοντά, θα δει ότι ο υπεζοκώτας είναι διάχυτα προσβεβλημένος με μικρά-μικρά οζίδια, λευκοπά οζίδια, που ουσιαστικά είναι τα κοκκιώματα της φυματίωσης. Βλέπετε μικρά-μικρά οζίδια και διάχυτη προσβολή του τυχωματικού υπεζοκώτα και γι' αυτό τον λόγο και όλες οι κλειστές τυφλές βιοψίες έχουν αυξημένη ευαισθησία σε αυτή την περίπτωση. Το να ξεκινήσει κάποιος πέρα από την επιλογή των περιστατικών, νομίζω και αυτό που είπε ο κύριος Βίτσας, δηλαδή όταν έχεις μια εμπειρία με είσοδο ευρείας διαμέτρου του θωρακοσωλήνων, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή στην θωρακοσκόπηση όταν ξεκινάς, αυτή η δυσκολία, η αμηχανία που έχουμε, το να κάνουμε καλή διήθηση, τοπική αναισθησία, καλή διήθηση με ξυλοκαίνη των ιστών και να βάλουμε το τροκάρ. Νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο στην πρώτη φάση. Το δεύτερο είναι η επισκόπηση όλης της πεζοκωτικής κοιλότητας για να είσαι σίγουρος ότι θα δώσεις ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα. Και μετά το τρίτο, που αυτό έρχεται με την εμπειρία και με την επιλέγοντας και πιο δύσκολα περιστατικά με συμφύσεις, που θα χρειαστεί να κάνεις συμφυσιόλυση για να δεις. Εδώ βλέπετε πώς εύκολα ξεκολλάει ο πεζοκώτας και προσπαθούμε αυτό το να πιάνεις κάθε φορά από εκεί που έχεις ξεκινήσει, έχεις κάνει την πρώτη τομή και να πιάνεις πάλι τον υπεζοκώτα και να προσπαθείς όσο το δυνατόν να πάρεις έτσι μεγάλα κομμάτια. Και αυτό επίσης ότι σχετικά σπανιότερα σε σχέση με τη βροχοσκόπηση δεν θα έχεις διάγνωση, δηλαδή ένας παθολογικός υπεζοκώτας είναι τόσο παθολογικός συνήθως που είσαι σχεδόν σίγουρος ότι θα έχεις διάγνωση. Εδώ δείτε ένα αυτό πόσο ξεκολλάει ο πεζοκώτας και κομμάτια τα οποία δεν συγκρίνονται με τα κομμάτια που παίρνει κάποιος με μια κλειστή τυφλή βιοψία, ούτε καν με μια ακτινολογικά καθοδηγούμενη βιοψία. Βέβαια, όλα καταλήγουν στον παθολογοανατόμο και η εμπειρία του παθολογοανατόμου θα είναι αυτή η οποία θα βάλει και την τελική διάγνωση. Εδώ ένα περιστατικό. Από αυτά που αρχίζει να γίνεται το πράγμα λίγο πιο δύσκολο, με συμφύσεις. Θα πρέπει να έχεις κάποια σχετική εμπειρία, να αποφασίσεις ποιες από αυτές τις συμφύσεις είναι αυτές, τέλος πάντων, οι νόδεις σαν ιστός αράχνης που είναι εύκολα διαχειρίσιμες και σχετικά ασφαλές να τις κόψεις και υπάρχουν και αυτές οι πιο χοντρές συμφύσεις που βλέπεις ότι μέσα από τη σύμφυση περνάνε αγγεία τροφοφόρα ή νεοαγγεία τέλος πάντων και είναι πιο επικίνδυνο να κάνεις κάτι χωρίς να έχεις ηλεκτροκαυτηρίαση ή να επιλέξεις να μην κάνεις και τίποτα. Ας το αφήσουμε λίγο να πέσει, να παίξει το βίντεο. Εδώ έγινε μια προσπάθεια να αποκολλήσουμε τον τυχωματικό από το σπλαχνικό υπεζοκώτα, κυρίως για να κάνουμε πλήρη επισκόπηση της υπεζοκωτικής κοιλότητας το πρώτο και ενδεχομένως να κάνουμε μια πλευρόδεση πιο ομοιογενή κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω και αυτό ήταν ένα περιστατικό με εγκιστομένη κακοήθη πλευρίτιδα. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις που έχεις πολλές συμφύσεις, είναι και δεν είναι, ας πούμε, η διάγνωση της κακοήθους πλευρίτιδας σίγουρη, επιλέγεις μάλλον να μην ρίξεις τάλκ,
να δεις το αποτέλεσμα του παθολογοανατόμου και μετά να... Γιατί το πρόβλημα είναι ότι αν ρίξεις ΤΑΛΚ, μετά η επόμενη διαγνωστική προσπάθεια θα είναι πολύ πιο δύσκολη σε ένα ημιθωράκιο στο οποίο έχει γίνει πλευρόδεση. Βλέπετε αυτές τις λευκοπές συμφύσεις που είναι και ένδειξη χρονιότητας. Και εδώ πάλι συμφύσεις οι οποίες μπορούν να λυθούν είναι αυτές οι... Λίγο να παίξει παρακάτω. Εδώ αυτό, με κλειστή τη λαβίδα, προσπαθεί τελικά ο πνεύμονας δεν είναι, γιατί και εγώ στην αρχή φοβόμουν πολύ ότι δεν είναι τόσο ευαίσθητος ο πνεύμονας, δηλαδή με κλειστή τη λαβίδα μπορείς να τον πιέσεις προς τα κάτω και να αποκολλήσεις τον τυχρωματικό από το σπλαχνικό ή πεζοκότα. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή να κάνει κάποιος τρώσεις στο σπλαχνικό ή πεζοκότα και να υπάρχει μετά είτε διαφυγή είτε συρρίγγιο. Με κλειστή τη λαβίδα βλέπετε πώς ξεκολλάει ο πνεύμονας από το θωρακικό τείχωμα. Και είναι παχισμένος σε αυτή την περίπτωση και ο σπλαχνικός και ο τυχωματικός πεζοκότας με αυτό τη λευκοπή. Και βλέπετε ότι όσο αποκολλούμε τον αυτό εμφανίζεται υγρό το οποίο υπάρχει ενδεχομένως σε εγκυστώσεις γειτονικές. Εδώ ατελεκτασικός πνεύμονας. Τώρα πολλές φορές όταν το υγρό χρονίσει, μπορεί να είναι και ατελεκτασικός πνεύμονας λόγω παθητικής ατελεκτασίας, λόγω της πίεσης του υγρού και δεν είναι πάντοτε σίγουρο ότι είναι από ενδοβροχική βλάβη. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν και κάποια θωρακοσκόπια που μπορεί να βάλεις ένα εργαλείο πάνω στο θωρακοσκόπιο, να ασκήσεις αρνητική πίεση και να δεις κατά πόσο φουσκώνει ο πνεύμονας. Ή πρακτικά εμείς αυτό που λέμε στον άρρωστο, να βήξει κάποιες φορές, έχοντας βγάλει και με κλειστό το τροκάρ, βήχει κάποιες φορές για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα έκπτυξης του πνεύμονα. Και εδώ πάλι μια τυπική περίπτωση, με αυτές τις εικόνες σαν σταγόνες από κερί, έτσι τις περιγράφουν. Από λιωμένο κερί στον υπεζοκότα, αυτή νομίζω ήταν μια άρρωστη με ένα CA μαστού και μια κακοήθη υπεζοκοτική συλλογή λόγω CA μαστού. Νομίζω οι πιο δύσκολες περιπτώσεις είναι αυτό που είπε και πριν ο Σταύρος, αυτή η μη ειδική πλευρίτιδα, που είσαι υποχρεωμένος να πάρεις από διάφορα σημεία τυφλές βιοψίες. Πλευρόδεση δεν έχει νόημα να κάνεις. Και σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι ξεκάθαρο το τι συμβαίνει, είναι τα πράγματα μονόδρομος. Αδειάζουμε το υγρό, παίρνουμε βιοψίες και κάνουμε πλευρόδεση. Εφόσον εκτίσει το πνεύμα μας. Νομίζω υπάρχει και μία καμπύλη εκμάθησης που περίπου στις 20 τέτοιες θωρακοσκοπήσεις να κάνει κάποιος, αποκτάει μία σχετική ευχέρεια και πρέπει να κάνει γύρω στις 10 με 20 το χρόνο για να διατηρεί αυτή τη δυνατότητά του να είναι σε επαφή με την τεχνική. Πέρα από τη... γιατί η καταστολή γενικώς φοβίζει λίγο τους πνευμονολόγους, νομίζω ότι το θέμα της τοπικής νάρκωσης και πόσο καλά κάνει κάποιος τοπική νάρκωση μπορεί να σε εξασφαλίσει να κάνεις και μόνο με απλά παυσίπονα να κάνεις μια θωρακοσκόπηση. Εδώ βλέπετε ένα τέτοιο κακό ηθεσοζύδιο το οποίο ξεκόλλησε όλο μαζί. Τώρα άλλα. Και αυτό νομίζω επίσης ήταν μια... Νομίζω οι βασικές κατηγορίες είναι η κακοήθης πλευρίτιδα, η πλευρίτιδα με πολλαπλές συμφύσεις, η φυματιώδης πλευρίτιδα και αυτή η μη ειδική πλευρίτιδα που συνήθως βλέπεις μια διάχυτη υπερεμία στον υπεζοκότα. Αυτές είναι οι βασικές, ας πούμε, θωρακοσκοπικές εικόνες. Με την κακοήθη πλευρίτιδα να έχει διάφορες έτσι
εικόνες που μπορεί να δει κάποιος. Εδώ το διάφραγμα βλέπουμε. Αυτό επίσης που επισήμανε και ο Χάρης ο Μόσκος, ότι τα περισσότερες κακοήθεις εμφυτεύσεις συμβαίνουν στο κατώτερο 1/3 του ημιθωρακίου, στην οπίσθια πλευροδιαφραγματική γωνία πάνω στο διάφραγμα, δηλαδή σε θέσεις που είναι πολύ δύσκολο να φτάσει κάποιος με την κλειστή τυφλή βιοψία και γι' αυτό έχει και τόσο χαμηλά ποσοστά ευαισθησία στην κακοήθη πλευρίτιδα η κλειστή τυφλή βιοψία. Εδώ είναι μια περίπτωση, νομίζω, που δεν έχει κάτι ειδικό σε βλάβη. Παίρνουμε από περιοχές οι οποίες ενδεχομένως τις θεωρεί κάποιος ύποπτες. Δεν έχει αυτά τα τυπικά πολλαπλά οζίδια που σου λένε με σιγουριά ότι αυτό το πράγμα είναι κακοήθης. Θα δούμε και από εδώ μερικά ακόμη και να πάμε πάνω στο νοσοκομείο. Να συνεχίσουμε εκεί με το πρακτικό κομμάτι για να πιάσετε λίγο τα εργαλεία. Νομίζω αυτό είναι πιο σημαντικό. Και αυτό που είπε και ο Βλάσης ο Βίτσας, ότι το βασικό είναι να ξέρει κάποιος πού θα παραπέμψει ποιον, σε ποιους ασθενείς έχει ένδειξη η εξέταση, και να μην ταλαιπωρούνται οι άρρωστοι είτε με επαναλαμβανόμενες θωρακοκεντήσεις, είτε κάνοντας απλώς απεικονιστικές εξετάσεις ξανά και ξανά. Εδώ πάλι μια τυπική περίπτωση έτσι κακοήθους πλευρίτιδας με πολλαπλά λευκοπά οζίδια, πλάκες, τα οποία σειραίων. Αφαιρούμε το υγρό. Και οζίδια πάνω στον σπλαχνικό ή πεζοκότα. Αυτός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένας ασθενής ο οποίος είχε και κυταρολογική διάγνωση. Παρ' όλα αυτά, από τις βιοψίες έβγαλε πολύ υψηλό δείκτη PD-L1. Οπότε είναι κάτι το οποίο με την κυταρολογική μόνο δεν θα το είχαμε σαν πληροφορία και άλλαξε το θεραπευτικό πλάνο σε αυτόν τον άρρωστο. Βέβαια, παρουσίασε μια βαριά παρενέργεια από... και νομίζω κατέληξε από την παρενέργεια αυτή. Έκανε μια βαριά διάμεση πνευμονοπάθεια και δεν κατάφερε να τα βγάλει πέρα δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, είχαμε μια πληροφορία που άλλαξε το θεραπευτικό πλάνο που δεν θα την είχαμε αν δεν παίρναμε τέτοια κομμάτια βιοψίας, δηλαδή μόνο από την κυταρολογική. Και αυτή είναι, νομίζω, η περίπτωση που έχουμε προχωρήσει και σε πλευρόδεση. Όχι, μάλλον δεν έχει το κομμάτι της πληρώνας. Εδώ επίσης ένα περιστατικό από αυτά τα οποία είναι εύχεση να μην σου τύχουν. Τι? Όχι, έτσι ήταν το όνομά του. Επίθετο ήταν... Ναι. Ναι. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και βλέπεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να καταλάβεις πού είσαι, αν είσαι σε μια εγκύστοση ή είσαι μέσα σε μια μεσολόβιο με παχύνσεις. Και αυτός πάλι έβγαλε κακοήθη πλευρίτιδα, πολύ έτσι ένα διαφοροποίητο νεόπλασμα, κατέληξε πολύ σύντομα ένας νέος άνθρωπος. Θα είναι μεγαλύτερο. Mm.
Εντάξει. Αυτές είναι τέλος πάντων περιπτώσεις που καλά είναι να μην ξεκινήσει κάποιος με αυτά. Σε κάποιο βαθμό είναι και λίγο επικίνδυνο με την έννοια ότι ειδικά αν αισθάνεσαι ότι ή απεικονιστικά νιώθεις ότι είσαι μέσα σε μια μεσολόγιο σχισμή, αν προσπαθείς να πάρεις βιοψίες, ενδεχομένως να αρχίσεις να παίρνεις βιοψίες και από τον πνεύμονα. Εκεί δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Είναι εντελώς διαφορετική εικόνα, δηλαδή, από τις εικόνες που είδαμε μέχρι τώρα. Πολλές συμφύσεις. Και πολλές φορές δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Υπάρχουν και άλλες επίσης περιπτώσεις που μπαίνεις με το τροκάρι και βλέπεις ότι ο πνεύμονας είναι εντελώς κολλημένος πάνω στο τοίχωμα. Δεν πέφτει τίποτα, δεν μπορείς να μπεις πουθενά. Και αυτή, νομίζω, μία τυπική περίπτωση μεσοθυλιώματος. Με αυτά τα που περιγράφουν τα βιβλία Τσαμπιά από στα φύλλα. Με πολλαπλά οζίδια. Νομίζω ότι συγκριτικά με τη βροχοσκόπηση έχεις λιγότερες φορές έχεις αμφιβολία για το τι είναι αυτό που βλέπεις. Και απλώς είναι λίγο πιο δύσκολη σαν τεχνική το θέμα του πόνου, το θέμα της εισόδου του τροκάρ, το θέμα της αφαίρεσης του υγρού. Αυτά περισσότερο δηλαδή σε προβληματίζουν παρά το... Δηλαδή είσαι πιο πολλές φορές σίγουρος ότι αυτό που βλέπεις είναι κακοήθεια σε σχέση με τη βροχοσκόπηση. Βέβαια, στην προχοσκόπηση έχεις την προηγούμενη διάγνωση με βάση την απεικόνηση. Εδώ πρέπει να έχουμε ρίξει τα άλλα. Και εδώ είναι με το τάλκα, αφού αφαιρέσουμε όλο το υγρό. Το καλό με αυτό το θωρακοσκόπιο είναι επειδή έχει κανάλι εργασίας, βλέπεις που ρίχνεις το τάλκ και το κάνεις διασπορά ουσιαστικά παντού και στον τυχωματικό και στο σπλαχνικό ή πεζοκότα. Ξεκινάς πάνω από την κορυφή του πνεύμονα, για θεωρείται και γενικά οι θωρακοχειρουργοί το προτείνουν ότι η κορυφή του πνεύμονα πρέπει να πλευροδεθεί καλά για να έχεις πιθανότητες πλευρόδεσης καλές. Παρ' όλα αυτά και με αυτές τις μελέτες που βγήκαν τελευταία, υπάρχει μια τάση γενικώς πιο συντηρητικής προσέγγισης για την πλευρόδεση μέσα από θωρακοσωλήνες. Υπάρχουν αυτές οι κατευθυνόμενες βιοψίες οι ακτινολογικές, οπότε έχεις από εκεί διάγνωση, κάνεις και την πλευρόδεση μέσω του σωλήνα και πολλά κέντρα θεωρούν, ας πούμε, ότι η θωρακοσκόπηση είναι κάτι δύσκολο και δεν προσφέρει κάτι περισσότερο σε σχέση με. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι πολλές πλευρίτιδες, κυρίως αυτό που είπε και ο Σταύρος, δηλαδή και από τη μελέτη εκείνη, τη μία τουρκική μελέτη, που όταν έχεις απεικονιστικά έναν υπεζοκότα που δεν έχει ορατές βλάβες, νομίζω ότι η θωρακοσκόπηση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μονόδρομος. Νομίζω ότι οι Εγγλές έχουν πολύ την τάση να βάζουν το σερμέκι από το τέλος σπίτι. Ναι. Και αυτά του... Ναι, ναι, ναι. Από την οξυγόνια και όλα αυτά που είναι αυτές οι μελέτες. Είναι από εκεί. Αλλά δεν ξέρω εμείς αν έχουμε την κουλτούρα του να βάζει το σπίτι και να πηγαίνει να σε μπει στο σπίτι. Δηλαδή, νομίζω ότι αν το έλεγε να σου βάλω ένα σωληνάκι και να είσαι στο σπίτι να σου κάνω θωρακοσκόπηση, άσχετο το πώς θα είναι η μία εξέταση ή η άλλη,
θα διάλεγε νομίζω τη θαλασσοσκόπηση. Ναι. Γιατί εμείς δεν έχουμε και οργανωμένο δίκτυο ούτε πρωτοβάθμιας, ούτε νοσηλείας κατοίκων. Το μερικό πνευμοθώρακα μετά από αυτές τις παρεμβάσεις, φυσικά, γιατί θα έχει φύγει μεγάλη ποσότητα. Μετά ο άρρωστος μπαίνει σε... έχει θωρακοσωλήνα. Α, ναι. Άρα δεν βγει με θωρακοσωλήνα, είναι διαμέτρου. Τώρα αυτό εξαρτάται. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και ενδιάμεση διαμέτρου, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει 16 ή 18 φρέντς. Εμείς συνήθως χρησιμοποιούμε 24 σωλήνα, αυτό που χρησιμοποιούν οι θωρακοχειρουργοί. Αν έχεις κάνει πλευρόδεση, υποχρεωτικά προτείνεται ότι πρέπει να μείνει ο άρρωστος και να μείνει σε αναρρόφηση για να εκτίσεται ο πνεύμονας και να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας η πλευρόδεση, χωρίς και αυτό να είναι εντελώς απόλυτο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει και ακτινολογική έκπτυξη χωρίς αρνητική πίεση. Μόνο με το να βρίξει ο άρρωστος και να εκτίσεται ο πνεύμονας, ναι. Το πρόβλημα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που από κάτω ο πνεύμονας δεν έχει δυνατότητα έκπτυξης, είτε λόγω διάχυτης πάχυνσης του σπλαχνικού ή πεζοκότητα, είτε λόγω μιας υποκείμενης ατελεκτασίας ενδοβροχικής. Αν τώρα κάνεις θωρακοσκόπηση και είναι μόνο διαγνωστική, θεωρητικά ο άρρωστος μπορεί να φύγει και την ίδια μέρα στο σπίτι. Θα μείνει ο θωρακοσωλήνας κάποιες ώρες, θα παροχετεύσει τυχόν το υπόλοιπο υγρό που υπάρχει. Θα κάνεις μια ακτινογραφία, θα δεις ότι έχει εκπτυχθεί ο πνεύμονας, μπορείς να βγάλεις το σωλήνα. Άρα θέλετε τουλάχιστον 8-12 ώρες μετά. Ναι, ναι. Εμείς, να τέλος πάντων, εμείς τους κρατάμε, νομίζω στην Αλεξανδρούπολη, η Σταύρωση τους βγάζεται και την ίδια μέρα με διαγνωστική. Και έχει εκπτυχθεί. Μάλιστα. Σε μια διαγνωστική θωρακοσκόπηση. Σε συνέχεια πάλι των επιπλοκών. Σαφώς παίρνουμε βιοψίες από τις εξωφυτικές βλάβες ή όποια βλάβη εντοπίσουμε. Προτιμούμε τον τυχωματικό πεζοκότα ή και θαραλέα ακουμπάμε στο σπλαχνικό. Στο σπλαχνικό, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μόνο αν έχει κάποια οζίδια εξωφυτικά και θα πάρεις από εκεί. Απλώς μετά το γράφω στο πόρισμα, δεν αλλάζει βέβαια και το στάδιο σε κάτι. Τώρα το μόνο πρόβλημα είναι, που αυτό δεν μου έχει τύχει ποτέ, να δεις μόνο στο σπλαχνικό ή πεζοκότητα και να είναι καθαρός ο τυχωματικός. Αυτό πρακτικά δεν το έχω δει ποτέ. Και κάτι ακόμα, συγκέντρωσα όλες τις ερωτήσεις για σας. Αναφέρθηκε ο κύριος Μόσκος για βιοψία με τον υπέρηχο. Mm. Τι βελόνα χρησιμοποιούμε σε αυτή τη βιοψία με τον υπέρηχο? Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε σπλαχνικό όργανο όπως το ύπαρι, το νεφρό, βελόνα... που έχουμε δει συχνά από Παναγιώτη. Συνήθως true cut βελόνες χρησιμοποιούν, αυτές τις αυτόματες true cut που παίρνουν μακαρονάκι, και συνήθως είναι από 14 μέχρι 18 G. Ανάλογα και τι εμπειρία έχει ο ακτινολόγος, ας πούμε, που κάνει. Αυτή είναι, ναι. Αυτό το πιστολάκι. Σας ευχαριστώ.